Μετά από έναν πολλά σημαντικό συμβάν στη ζωή σου, συνειδητοποίησες ότι κάθε μέρα που ζεις μετά που γίνει το συμβάν, εκιάρει. Θέλεις να μας πεις λίγο για τούν τη συνειδητοποίηση και τούν το συμβάν? Πραξικόπημα είναι εισβολή. Στα υψώματα του Λεύκας. Ο οποίος, απλά για να συμπληρώσω, ο Δημήτρης, έκαμε θητεία το 1974, παρόλο που ήταν 30 χρονών τότε. Ήταν μόλις είχε επιστρέψει, αποφάσισε να επιστρέψει. Που το... Όταν έφυγε από την Κυπρό, δεν ναι. υπήρχε εθνική φρουρά. Σωστά. Έφυγε Αύγουστο του 1963 και η εθνική φρουρά δημιουργήθηκε το Δεκέμβρη του 1963. Οπότε έξερα ότι μπορεί να έρθω πίσω. Mm-hmm. Απλά διάλεξα να έρθω πίσω το 1974 και τέλος πάντων. Ναι, και λίγο επαιτειακά, Ιούλιος, κάψα, πας στις υψώματα της Λεύκας και να ξέρουμε ότι είναι να επιτεθούμε της Λεύκας. Οι Τουρκοκύπροι ήταν μπουρωμένοι πίσω από Κονγκρή, με εφνή αυτόματα και εμείς τα Μαρτίνια του 1945. Και να ξέρεις ότι περίπου εντάξει, τέλειωσε. Και να σκέφτεσαι... Πώς ήρθαμε εδώ, πώς να μου γίνεται. Οπότε μπορεί να πεις ότι τζίνον ήταν. Άρα επίστεψες ότι ήταν οι τελευταίες σου μέρες. Ναι, διότι μετά οπισθοχωρήσαμε, διότι ήταν προωμένοι οι Τουρκοκύπροι και όσοι τραυματιστήκαν. Ήταν για μέ, ούτε τραυματιοφορήσει, ούτε τίποτε. Δηλαδή, το πραξικόπημα εθάψαμε το, αλλά κι όπως εμένα πρέπει να έχει πολύ κόσμο που σημαδεύτηκε που το πραξικόπημα, αλλά ναι, ούτε συζητήθηκε, ούτε ενώ ήταν όπου σε έβρω και όπου με έβρεις. Δηλαδή, έτσι οπότε μπορεί να πεις ότι γίνον ήταν σημαθιακόν. Πώς άλλαξε όμως η ζωή σου μέχρι σήμερα, δηλαδή τι ήταν? Ξέρω την απάντηση. Λέω παράξενο να ρωτώ ερωτήσεις που ξέρω την απάντηση. Αλλά έκαμε σε να ζεις το παρόν σου και να απολαμβάνεις το κάθε τι που γίνεται την περίοδο και μετά. Διά σου σημείων αναφοράς. Επειδή ξέρω ότι θέλεις 10 λεπτά τη λέξη τσιγάρο, γι' αυτό παίρνεις ο χρόνος σου τον εγγύνο. Διά σου σημείων αναφοράς. Δηλαδή, ας πούμε, χάλασε το αυτοκίνητο. Μα σε κάμνησε εκνευριστικών για τον σύντροφο σου. Και δέχομαι το τούτο. Δηλαδή, χάλασε το αυτοκίνητο, εντάξει, να το σάσουμε. Ναι. Διότι, χωρίς να το σκέφτεσαι, έχεις το σημείο αναφοράς. Εντάξει, έχουμε πολλά σημεία αναφοράς. Όταν ήμουν στο Λονδίνο ένα πένταρος ή όταν πλύνεις κάποια άλλα, αλλά είναι μικρά. Άλλον να... Εσύ έναν που είναι το πιο σημαντικό. Φυσικά δεν τι κάνει σε μηδενιστή. Απλά διάσου τι διαστάσεις. Στα μάτια των άλλων μπορεί να κάνει μηδενιστή. Ίσως γι' αυτό είναι εκνευριστικό. Γιατί για τον άλλον μπορεί το ότι χάλασε το αυτοκίνητο να είναι το μέγα θέμα τη ημέρα ή τη εβδομάδα ή του μήνα. Ναι. Αλλά, ότι... αλλά σημαδεύκησε και με άλλου τρόπου. Και που μπορεί να σε κάνουν λίγο αντικοινωνικό. Δηλαδή, ας πούμε, το ότι ο κόσμος έμαθε να δουλεύει και δικαιούται να πνάσει. Οπότε βάλει τις ειδήσεις 8.30 και έχει την πείρα του και τις κούρνες του και θωρεί τις ειδήσεις και νομίζει ότι ενημερώθηκε. Κατάλαβα το και τούτον πας στα υψώματα της Λεύκας ότι, φίλε μου, εν ενημερώθηκες καθόλου αν με θωρείς πας στη σκηνή σου. Είναι κατάλαβες. Γι' αυτό θεωρώ το λίγο παράξενο ότι ο κόσμος θεωρεί ότι ενημερώνεται για το πώς σκοτώνουν τους African Americans. Αν και νομίζει κατάλαβε, ναι, εντάξει, εξήγησε το ωραία, δεν κατάλαβες τίποτε. Οπότε υπάρχει τούτη
έχει και τα αρνητικά της του το πράγμα. Κάμνεσαι να σκέπτεσαι λίγο για τη ζωή, ότι να είσαι κριτικός για τη ζωή των άλλων βασικά, που δεν είναι καλό πράγμα. Δηλαδή, ναι, ότι φίλε, μπορεί να ταυτιστείς εσύ, να καταλάβεις τι έγινε στην Κύπρο το 1974. Δεν θα καταλάβεις ποτέ, αν το είδες που τις ειδήσεις. Για να καταλάβεις πρέπει κάτι να σκευάσεις. Ούλες τις πλευρές. Ναι.